Είμαι ο Gone For Sure. Ψήφισα νούμερο 1 Washed Out. Αυτό είναι το μπαρ της Blogovision. Δίπλα μου είναι ο Homo Ludens. Ψήφισα για νούμερο 1 την Άννα Κάλβη. Γίνεται και πέμπτη χρονιά η Blogovision. Φέτος γίνεται μαζί με την βοήθεια του Jumping Fish, το οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ. Φέτος ήταν η καλύτερη χρονιά ever. Είναι πιο ωραία η κοσάδα ever. Είναι η πέμπτη Blogovision. Είναι το πάρτι της. Είστε οι πρωταγωνιστές. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε. Θεωρώ ότι η δυναμική που αναπτύσσεται μέσα από, το blogs, από τα blogs, με τον τρόπο που ψηφίζετε και αυτό που παράγετε με την ψηφοφορία, είναι εξαιρετικό. Η λίστα είναι δύναμη, σημαίνει, εκφράζει ένα σωρό πράγματα για τον πολιτισμό σας, την αισθητική σας και την αυτοέκφρασή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχατε και οι 144. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έκαναν αυτό το πάρτι να γίνει μια ωραία πραγματικότητα αυτή που ζείτε αυτή τη στιγμή. Το Jumping Fish, το Homo Ludens, είναι αυτός ο ψηλός που είναι ο ακίνητος γύρω-γύρω. Θέλω να ευχαριστήσω τον Avaton Cortez, την Αθηνά Μικροπούλου δηλαδή, που έκανε αυτό το πάρτι να είναι όμορφο, πλουσιοπάροχο και να έχει αυτό το ωραίο θετικό vibe. Θέλω να ευχαριστήσω τα δύο group που είναι σήμερα μαζί μας. Ελπίζω να περνάτε καλά. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή διασκέδαση, καλή συνέχεια. Μείνετε όπως είστε, μείνετε στα ποτά σας. Έχουμε πολύ και καλή συνέχεια. Είμαστε η Human Traffic και φέτος ψηφίσαμε νούμερο 1 τους New Division και το album του Shadows. Ήταν πολύ καλή η διοργάνωση φέτος. Περισσότεροι συμμετείχαν οπωσδήποτε. Μας φάνηκε πιο οργανωμένο από κάθε χρονιά και μάλλον συνεχίζει και οργανώνεται κάθε χρόνο και περισσότερο. Και του χρόνου βλέπω για 200 blogger. Είμαι ο Ηλίας και φέτος ψήφισα στο νούμερο 1 The BJ Harvey. Είμαι ο Cartoon Dandy. Ψήφισα στο νούμερο 1 τη Λίκια Λί και το Hunty Dreams. Πολύ μου άρεσε η Blogovision. Είχα να συμμετάσχω 2 χρόνια. Θεωρώ ότι είναι πολύ άδικα τα αποτελέσματα που είδα από το 21 στο 50. Καταγγέλλω. Δεν ήταν το καλύτερο ελληνικό άλμπουμ του The Boy, πιστεύω. Η Λίκια Λί θέση 21, επίσης καταγγελία, πρέπει να ήταν τουλάχιστον στην δεκάδα. Μόνο Blogovision του χρόνου πάλι. Ελπίζω μεγαλύτερες επιλογές από τους άλλους bloggers. Σιμών Νικήτας, το νούμερο 1 μου ήταν η PJ Harvey. Και η Blogovision φέτος είχε πλάκα και γι' αυτό την κάνουμε. Too late. Είμαι ο Τόσο Παπαϊωάννου, ή αλλιώς One Man Show Studio. Έκανα και την αφίσα της Blogovision φέτος. Το νούμερο 1 μου ήταν η Russian Red με το Fuerte Ventura, μια Ισπανίδα με αγγλόφωνο στίχο. Και γενικότερα, όπως κάθε χρονιά από την αρχή της Blogovision τα τελευταία 5 χρόνια, η Yes είναι απλά γαμάτη. Είμαι η Βαϊκόνκα. Το νούμερο 1 μου ήταν η Μαρίσα Νάντλερ. Και φέτος η ψηφοφορία ήταν αρκετά πρόβλεπτη και πολυπίκυλη. Μπίκλεμπο, ο Μάνθος Β. Εμείς ψηφίσαμε την Björk νούμερο 1, διπλό, που ξέρουμε ότι το Jumping Fish την αγαπάει.
Ξενούμενος στο blog του Photobill. Πέρυσι ψήφισα νούμερο 1 Arcade Fire. Φέτος ψήφισα Dell, το 21. Γιατί ήταν ο δίσκος που άκουσα περισσότερο φέτος. Με λένε George the Beast. Ψήφισα Σελίνα Γκομέζ. Και ήθελα να το αποδομήσω γιατί βαρέθηκα άλλο Beirut. Ευχαριστώ. Μάνος Πεπ. Ψήφισα για νούμερο 1 το, μαζί με το Rolling Stone την Adele. Και ψηφίζω για πρώτη φορά στην Blogovision και θα συνεχίσω να ψηφίσω και τα επόμενα χρόνια. I'm
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ είμαι ο Homo Ludens. Ευχαριστούμε τον Μάρκο για αυτή τη φανταστική ιδέα, η οποία έχει γίνει θεσμός πλέον. Ευχαριστούμε τον Jumping Fish χωρίς τη βοήθεια, το οποίο θα ήταν αδύνατο να γίνει αυτό το πάρτι σήμερα. Ευχαριστούμε τον Jameson χωρίς τη βοήθεια, το οποίο θα ήταν αδύνατο να γίνει αυτό το πάρτι σήμερα. Ευχαριστούμε τον Multirama, το οποίο μας έδωσε ένα δώρο για τον blogger ο οποίος είχε τα περισσότερα κοινά με την πρώτη εικοσάδα. Δεν έχουμε ακόμα ανακοινώσει την πρώτη εικοσάδα, αλλά εγώ με τον Μάρκο μετρήσαμε χθες το βράδυ ποιος είναι αυτός ο blogger. Είναι ο Monk's Dream, είναι από Θεσσαλονίκη, δεν είναι εδώ μαζί μας. Αλλά ήταν φιλοξενούμενος στο blog του Space Age Disco, οπότε αυτό εδώ είναι ένα Galaxy S2, ένα κινητό που μας χάρισε το Multirama και το παραδίδω στον κύριο Space Age Disco για να το στείλει στη Θεσσαλονίκη. Ένα χειροκρότημα. Πάμε και στα αποτελέσματα. Στο νούμερο 20. Dirty Beaches, Badlands. Στο νούμερο 19, η μεγάλη απόδειξη ότι αυτή η Blogovision δεν είναι snob, δεν είναι ψευτοψαγμένη, δεν είναι τίποτα, είναι τα πάντα. Adele, 21! Στο νούμερο 18, Γιάννη Τσιούλη, The Cults! Στο νούμερο 17, Washed Out, Within and Without. Washed Out, Washed Out! Κανείς δεν ψήφισε Washed Out εδώ μέσα. Στο νούμερο 16 θέλω πάρα πολύ θερμοχειροκρότημα. Ήταν το δικό μου νούμερο 1. Άννα Κάλβη. Νούμερο 15. Ένας αιώνιος έρωτας. Τόρι Έιμος. Νούμερο 14, νομίζω η πιο μεγάλη από τις εκπλήξεις. Ο καλλιτέχνης, το οποίο δεν περίμενε κανείς, αλλά έφτασε να διεκδικεί σε κάποια φάση μέχρι και θέση την πρώτη δεκάδα, Νίκολας Τζαρ. Νούμερο 13, Wild Beasts, με το υπέροχο Smother. Νούμερο 12, Weekend, House of Balloons. Νούμερο 11, ο γερο Tom Waits. Σχεδόν δεκάδα. Λοιπόν, και πάμε στην πρώτη δεκάδα. Χάλασα κάτι. Λοιπόν, μέχρι την Κυριακή που είχαμε μετρήσει και το νούμερο 4, οι επόμενοι 10 δίσκοι έπαιζαν για το νούμερο 1. Οι διαφορές μεταξύ τους ήταν μόλις μίας πρώτης ψήφου. Στη συνέχεια βέβαια τα πράγματα άλλαξαν, αλλά αξίζουν ένα χειροκρότημα και οι 10. Ήταν όλοι τους υπέροχοι. Στο νούμερο 10, M83, Hurry Up, We're Dreaming. Νούμερο 9, το soundtrack της χρονιάς μας, Danger Mouse και Daniele Lupi, Rome. Νούμερο 8, ήταν πρώτος μέχρι και με τα νούμερο 4 καταγεγραμμένα, James Blake. Νούμερο 7, οι Girls με το Father, Son, Holy Ghost. Και από εδώ και πέρα αρχίζει το ξύλο. Λοιπόν, με εξαίρεση το νούμερο 1, το οποίο πήρε διπλάσιους σχεδόν πόντους από τους υπόλοιπους. Όλοι οι άλλοι ήταν πάρα πολύ κοντά, θα σας λέω και τους πόντους τους. Νούμερο 6, κάτι που θα ακουστεί πάρα πολύ από εδώ και πέρα στη διάρκεια της βραδιάς. Florence and the Machine, Ceremonial! 601 βαθμοί. Μόλις 27 βαθμοί μπροστά της. Κάτι που το απολαύσαμε πριν από πόσο ήταν, ένα μήνα εδώ πέρα, σε αυτόν εδώ το χώρο. EMA, Past Life, Martin Saints. Νούμερο 4, ένα μεγάλο φαβορί που δεν τα κατάφερε στο τέλος. Radiohead, King of Limbs. Με 633 βαθμούς. Στο νούμερο 3, ο John Mouse, We Must Become the Pitiless Censors of Ourselves. Με 680 βαθμούς. Και μένουν τα δύο πρώτα. Έλα, ήθελα να ανακοινώσω το νούμερο 1 διαβάζοντας ένα κείμενο του Truant, αλλά μετά έγραψε στο blog του ότι θα είναι σε ένα άλλο πάρτι που θα παίζει αυτός μουσική και δεν θα ήταν εδώ, οπότε δεν θα μπορούσα να το συγκινήσω λέγοντας όλα αυτά τα οποία έγραψε για την PJ Harvey! Στο νούμερο 1! Νούμερο 2, Bon Iver!
Η PJ Harvey μάζεψε 1272 βαθμούς. Έρχομαι από το blog urbanriots.tumblr.com και το νούμερο ένα μου ήταν το Submarine του Alex Turner. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και του χρόνου να ξεπεράσουμε τους 200. Είμαι ο Κώστας. Για το νούμερο ένα ψήφισα τους Mastodon, το The Hunter. Γιατί όλοι οι άλλοι δεν ξέρουν, εγώ ξέρω. Και αυτά τώρα που κάνετε εσείς εδώ με την Blogovision είναι λιγάκι, ξέρετε, φλόρικα. Γι' αυτό εγώ ψηφίζω Metal. Για να μπορούμε να είμαστε, ξέρετε, υπάρχει ισορροπία, ρε παιδί μου. Είμαι η Νίκη Σοτ. Ψήφισα νούμερο ένα Rapture γιατί ήταν η καλύτερη. Βέβαια, αδικία γιατί δεν μπήκε ούτε καν στην 20άδα. Και θέλω να κάνω δρυμή κατηγορό στην Blogovision που δεν μ' άφησε να ψηφίσω Alex Turner, αλλά εγώ ψήφισα παρόλα αυτά. Αυτό. Αλλά ήταν πολύ ωραία φέτος γιατί είμαστε πάρα πολύ και πήγαμε πολύ ωραία. Αυτά. Οι διοργανωτές φέτος, παρόλο που είναι φίλοι και άξιοι bloggers, δεν με κάλεσαν να παίξω μουσική. Και ως αποτέλεσμα αυτού, ενώ είχα πει θα ψηφίσω, μέχρι τελευταία στιγμή αποχώρησα θορυβωδώς, ξέρεις. Νομίζω στο ένα θα έβαζα τον Boy με την υλοθεραπεία. Έπρεπε να ψηφίσεις για να αλλάξεις τα αποτελέσματα. We'll be right back.
Νεκτάριος από τους σχισμάτες The King of Spain. Δεν συμμετείχα στην Blogovision φέτος, αλλά το αγαπημένο μου άλμπουμ νομίζω ήταν τον Cults. Αυτό, βασικά τον Cults, με διαφορά. Είμαι ο Γιάννης Βαβούλιας ή κατά Blogovision La Vie Bohème. Το νούμερο ένα μου ήταν ο Justin Pearson και φέτος η Blogovision μου φάνηκε σαν ένα match για ιδρωμένα pullover λόγω Bon Iver. Είμαι ο Θοδωρής Κανελόπουλος, το νούμερο ένα ψήφισα το Smoother των Wild Beasts. Και η φετινή Blogovision ήταν πιο εξωστρεφής από ποτέ. Είμαι ο Τερέζος από το latenative.tumblr.com. Ψήφισα στο νούμερο 1 το The King of Leaves, γιατί ο κόσμος χωρίζεται σε δύο μέρη. Σε αυτούς που το θεωρούν αριστούργημα και το ψήφισαν στο νούμερο 1 όπως εγώ, και στο Jumping Fish Editor, ο οποίος το έθαβε καθ' όλη τη διάρκεια του 20 ημέρου. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο Φαντασμένιος και ψήφισα νούμερο 1 Go Team. Η Blogovision ήταν εντάξει. Με λένε Διονύση, ψήφισα νούμερο 1 την Emma, την Erika Anderson, γιατί θεωρώ ότι ήταν το πιο ενδιαφέρον live της χρονιάς. Είμαι η Λουδοπατίνη. Ψήφισα νούμερο 1 τους Dirty Bitches. Είμαι ο λόγος που οι Dirty Bitches μπήκαν στην 20άδα. Είχαν μόλις ένα πόντο διαφορά από τη Lee Kelly, που επίσης την ψήφισα, αλλά δεν έχει να λέει. Μου φάνηκε στημένο από το Pitchfork και από το Photo Bill. Ο Bon Iver είναι νούμερο 1 γιατί είναι ο χειμώνας. Είμαι ο Γιάκωβος και ψήφισα τον Dan Mangan για το νούμερο 1, που μόνο εγώ τον ξέρω. Και από τότε που τον ψήφισα τον ξέρουν και 5 φίλοι μου και είμαι περήφανος γι' αυτό. Και χαίρομαι που συμμετείχα στην Blogovision, γιατί έκανα τη φίλη μου την Τίνα να κλαίει με τα κείμενα που έγραφα.
Ευχαριστούμε πολύ, είμαστε το Baby Guru. Περνάμε πολύ ωραία, γεια σας.